την Ντέπη Κολεμά συνομιλούμε σήμερα και όλους εμάς βεβαίως μαζί. Λέμε για το καινούριο πρωινό πρόγραμμα του Αντένα, που ήταν η πρεμιέρα του και όπως πολύ σωστά είπε η Ντέπη προηγουμένως, και αυτό πιστεύουμε και όλοι, στην πρώτη μέρα κανονικά πρέπει να είμαστε όσο πιο έτσι επίοικης γίνεται να είμαστε, και έτσι πρέπει να είναι. Παρ' όλα αυτά, θέλω να μου πεις λίγο για τη χημεία αυτών των δύο κεντρικών παρουσιαστών, της Ίσης και του Χρήστου. Κοίταξε, σε μένα, σε μένα ναι, μιλάς. Ναι, Ντέπη μου, σε σένα. Ωραία. Νομίζω ότι η κυρία Χριστίδου θα κάνει τα πάντα για να αποδείξει ότι αξίζει να είναι σε αυτή την εκπομπή. Με τρομάζουν λίγο οι άνθρωποι που φωνάζουν. Μου βγάζουν μία ανασφάλεια. Και αυτό φάνηκε στην πρεμιέρα. Πιστεύω ότι είναι πράγματα που μπορούν να διορθωθούν. Δεν ξέρω αν θα δέσουν, δεν είμαι έτοιμη να σου απαντήσω. Το δείγμα δείχνει ότι δεν θα δέσουν. Αλλά δεν μπορώ να το πω με σιγουριά. Να σε ρωτήσω κάτι, Ντέπη. Γιατί εγώ, καλημέρα. Βλέποντάς το, πάρα πολλές φορές έκανα ζάπινγκ. Εσύ είπες ότι το παρακολούθησες από την αρχή μέχρι το τέλος, γιατί ήθελες να ξέρεις τι περίπου έχει. Φοβόμαι ότι θα με ρωτήσει η Ελένη και ήθελα να το ξέρω. Έχω να τη δω τόσο καιρό. Ποιες είναι οι στιγμές εκείνες που έπιασες τον εαυτό σου να θέλει να πάρει το τηλεκοντρόλ και να το αλλάξει? Σε ποια σημεία της εκπομπής? Σε όλα αυτά τα πρωινάδικα, πάντα θες να το πάρεις το τηλεκοντρόλ. Είτε να το πετάξεις στην τηλεόραση, είτε να το αλλάξεις, είτε να πετάξεις στην τηλεόραση. Γενικά, δηλαδή, θες κάτι να κάνεις. Όμως είναι η πρώτη εκπομπή και δεν θέλω να είμαι χειρότερη από όσο είμαι. Νομίζω είμαι αρκετά. Κυρία Κολεμά, να ρωτήσω εγώ κάτι. Παρακαλώ. Ότι στις 11 η ώρα ξεκίνησαν με το πάνελ με μιας μορφής κοινωνική κριτική κουτσομπολιού, όπως θέλουμε το λέμε, ενώ ήδη ο Λιάγκας με τη Σκορδά από τις 10 η ώρα κάναν το ίδιο πράγμα. Αυτό θα είναι ντεζαβαντάζ για την εκπομπή του Αντένα? Κοιτάξτε, αυτά πιστεύω ότι θα τα βάλουν κάτω και θα τα δουν. Έτσι δεν γίνεται. Ναι. Έτσι δεν κάνετε κι εσείς όταν είχατε απέναντί σας άλλες τέτοιου είδους εκπομπές. Δηλαδή, εγώ δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία και δεν νομίζω ότι είναι και ο ρόλος μου τέτοιος, mm-hmm. να δω αν τι θα βάλει ο Λιάγκας στην ίδια ώρα και αν αυτό θα επηρεάσει τον Αντένα, και δεν με ενδιαφέρει κιόλας. Αυτό που βλέπω και εν κατακλείδη, αν μπορώ να πω, είναι ένα συναισθησμός. Δηλαδή, αν με ρωτούσατε με τι φαΐ θα το βλέπα σαν μπριάμε, λένε. Γιατί... Το μπριάμι είναι και νόστιμο όμως. Ναι, δεν αντιλαμβάνω. Αλλά αυτό δεν ήταν ανάλατο. Εντάξει, είναι πρώτη μέρα. Έχει πολλά πράγματα μέσα. Ίσως οι άνθρωποι στη χαρά τους, δεν ξέρω, να μας δείξουν ότι θα κάνουν κάτι πολύ. Έκαναν κάτι πολύ. Κυρία, να πω κάτι. Στην πρώτη μέρα ούτως ή άλλως δεν πρέπει να παρουσιάσεις όλα τα πρόσωπα. Δεν πρέπει να δείξεις όλους την παρέα. Ναι, αλλά για πρώτη μέρα δεν πρέπει να έχεις κάτι πολύ δυνατό, κάτι διαφορετικό. Πρώτη εκπομπή είναι, πρεμιέρα. Κάτι πολύ δυνατό. Κάτι διαφορετικό. Εγώ δεν. Τη Μέρκελ, δηλαδή. Είχαν τη Ζέτα Μακρυπούλια. Πότε την είδες τελευταία φορά στη συνέντευξη? Σε εσά. Όχι, δεν ήταν συνέντευξη. Δεν ήταν, αλλά μπήκε μέσα. Μιλήσα, την είδα. Έχω διαβάσει όλο το καλοκαίρι τα άπαντα τη Ζέτα Μακρυπούλια. Αυτή τη στιγμή πες μου έναν άλλο καλεσμένο πιο δυνατό από τη Ζέτα. Είχαν απέναντι τον Πέτρο Φιλιππίδη. Ευχαριστώ. Πιο δυνατός από τη Ζέτα. Νομίζω ότι έλεγε και πιο ενδιαφέροντα πράγματα. Άλλο που έλεγε ο ένας. Είναι πιο δυνατός από τη Ζέτα. Όταν λέτε δυνατός, παιδιά, έχει πιο ιστορία. Εννοείται. Μεγάλη ιστορία. Ναι, το λέμε από την άποψη ότι ο κόσμος το βλέπει καθημερινά, δεν το ακούει να μιλάει, ενδιαφέρεται να μάθει πράγματα. Ξεδιπλώθηκε η ζωή της Ζέτας στο καλοκαίρι με φωτογραφίες. Θα παντρευτεί, δεν παντρευτεί, είναι έγκυος, δεν είναι. Απάντησε. Από αυτή την πλευρά λέω ότι είχε ενδιαφέρον. Απάντησε. Okay. Είπε θα παντρευτεί. Είπε είμαι έγκυος, σκοπεύω να μείνω έγκυος. Είπε κάτι που δεν ξέρουμε. Για μένα αυτό έχει σημασία. Αν μπορώ και εγώ να σας δώσω κάτι, μήπως πιστεύετε ότι όλη αυτή η διαδικασία, η αναποφασιστικότητα εντός εισαγωγικών που παρατηρήθηκε από την πλευρά του Αντένα στο ποιο θα είναι τελικά το σχήμα της ομάδας που θα παρουσιάσει, υπάρχει ενδεχόμενο να τους τύχησε λίγο σε προετοιμασία? Δηλαδή, ουσιαστικά πριν 2 εβδομάδες το ανακοινώσανε, είχαν μόλις 2 εβδομάδες καιρό να προετοιμαστούν. Πιστεύετε ότι αυτό είχε να κάνει, είχε μια επίπτωση στη χημεία τους? Δεν νομίζω. Είναι πρώτη μέρα και η πρώτη μέρα παίζει πάντα πολύ μεγάλο ρόλο. Ίσως η Ελένη αυτό να το ξέρει καλύτερα από όλους μας. Πρώτη μέρα κάθε χρονιάς.
Κάθε χρονιά. Δεν έχει σημασία. Εδώ είναι ακόμα χειρότερο, είναι η πρώτη του φορά. Ακριβώς. Δηλαδή πραγματικά πρέπει να είναι κανείς πολύ επικής. Έτσι, ο Χρήστος είναι ένα έμπειρο τηλεοπτικό πρόσωπο, αλλά κάνει κάτι καινούριο. Άρα πρέπει να το δει κι αυτός. Δηλαδή, Ελένη, δεν είναι πολύ διαφορετικές οι πρόβες. Οι γενικές και όλα αυτά από το να βγει. Εγώ θα σου πω κάτι, Ντέπι μου, πρόβα. Πρώτη φορά έκανα φέτος μετά την πρώτη μου χρονιά στον Αντένα πριν από 17 χρόνια. Αλλά μην το πάρουμε έτσι. Η πρόβα πάντα δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα. Εμένα πόσο περίεργο μου φάνηκε που έβλεπα δύο προγράμματα με ίδια θεματολογία πάνω κάτω, πρωινά προγράμματα μιλάμε, και να είμαι απ' έξω και να τα παρακολουθώ. Κόντευα να μπούμε στη μέση να μιλήσω. Τηλεκοντρόλ στο καμαρίνι. Θα κάνει καιρό να σου περάσει αυτό. Δεν ξέρω αν θα προλάβει να μου περάσει μέχρι να φύγω από την τηλεόραση. Λοιπόν, να κάνω ζάπινγκ και προσπαθούσα να καταλάβω, να νιώσω αν αυτό που ένιωθα εγώ στο ζάπινγκ μου θα μπορούσα να νιώθω το ίδιο και ο κόσμος που βλέπει τηλεόραση. Αλλά επειδή δεν είμαστε ίδιοι άνθρωποι, μάλλον δεν είναι το ίδιο. Δηλαδή, ήθελα πάρα πολύ σήμερα να δω το πρόγραμμα το καινούργιο του Αντένα. Πάρα πολύ. Γιατί ήταν καινούριο. Τα παιδιά, τον Γιώργο και την Φέη, τους είδα την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν είναι πάντως κάτι πολύ καινούριο, έτσι. Και να ρωτήσω. Σαν ιδέα. Δηλαδή, είναι καινούριο σε χρόνο, γιατί είναι ένας μαραθώνιος, όντως. Αλλά δεν έχει και τίποτα συνταρακτικά καινούριο. Ένα σπίτι που για μένα δεν είναι και ωραίο το σκηνικό καθόλου. Σπίτια κάνετε πάντα όλοι κάθε χρονιά. Ο καθένας κοιτούσε να κάνει κάτι καλύτερο. Ξέρω εγώ, ο Γιώργος με τη Φέη πέρσι είχαν κάνει ένα loft, νομίζω. Δηλαδή, δεν βρήκα κάτι τρομερό εγώ τουλάχιστον στο σκηνικό ώστε να πω wow. Δηλαδή, τώρα το δάσος πίσω είναι και λίγο άκερο, Ελένη, τις εποχές που ζούμε. Κύριε να μου βάζετε με σκουπίδια. Επ' αυτού, αλλά... συγγνώμη, Σοφία. Κυρία Γκουλεμά, να σας ρωτήσω κάτι. Μετά από 20 χρόνια πρωινών. Που τα έχετε δει όλα. Πιστεύετε ειλικρινά αυτό ότι. Αυτό δεν είναι υπέρ μου που λέτε. Ναι. Το είπε γλυκά. Είναι σαν υπερατλαντικές πτήσεις η μία καπάκι στην άλλη. Ναι. Αλλά πιστεύετε ότι πρακτικά μπορεί να υπάρχει άλλη φόρμουλα εκτός από αυτή που. Όχι. Δεν γίνεται. Συμφωνώ μαζί σας. Τα παίζουν σε κάτι. Μια λεπτομέρεια παραπάνω, μια ιδέα παρακάτω. Άρα τι συνταρακτικά καινούριο θα μπορούσατε να περιμένετε σε μια πρωινή εκπομπή που εγκαινιάζεται? Τίποτα. Εγώ τίποτα. Όχι. Το θέμα είναι λεπτομέρειες λοιπόν. Θα μπορούσα να περιμένω έναν νέο άνθρωπο να δώσει κάτι τελείως ανατρεπτικό. Mm-hmm. Αλλά δεν ξέρω να σας το πω. Σε μια πιο κομική μορφή, ας πούμε. Σε κάτι τελείως διαφορετικό. Και ίσως και σε κάτι πιο πραγματικό στην εποχή που είμαστε. Δηλαδή, η εποχή που είμαστε, επειδή είναι πρωτόγνωρη για όλους μας, δεν ξέρω αν πρέπει να συνεχίσει η τηλεόραση να έχει αυτό το αχού και που είμαι, ας πούμε. Που, ξέρετε, είναι λίγο ψεύτικη. Ζούμε σε μια εποχή όπου δεν έχουμε λεφτά, δεν ξέρουμε αν φτωχήναμε ή αν χρεοκοπήσαμε και ξαφνικά το πρωινό μας είναι λίγο αλλού. Ναι, αλλά δεν πιστεύετε στο ρόλο της διαφυγής? Τον διασκεδαστικό κατά αυτόν τον τρόπο. Ότι είναι μεν μπορεί να είναι ρεαλιστικό, αλλά και μπορεί να είναι και μια διαφυγή, μια διασκέδαση. Φαντάζομαι ότι δεν εννοώ ότι θα ήθελα ανθρώπους να κλαίνε και να λένε έχασα το σπίτι μου στο πρωινό. Ασφαλώς όχι. Αν και θα υπήρχαν πάρα πολλοί. Αλλά ή θα ήθελα κάτι πάρα πολύ ανατρεπτικό που πραγματικά δεν ξέρω να σας το πω, δεν την έχω τη λύση. Αν την είχα, πιθανόν να είχα και εκπομπή στην τηλεόραση. Πάντως δεν είδα καμία σούπερ διαφορά. Μάλιστα. Πέραν αυτού του μαραθώνιου, το οποίο. Και του συνοστισμού. Δεν ξέρω και αν είναι και υπέρ. Το στίχημα είναι αν θα δέσει η ομάδα, αν θα δέσει το πάνελ. Και εγώ είμαι αισιόδοξος για τον Αντένα, γιατί είναι πρόσωπα που γνωρίζονται. Δηλαδή η Σύση την ακούσαμε να λέει ότι είναι πολύ φίλη μου η Κατερίνα. Είναι κολλητή με τον Παύλο το Σταματόπουλο. Θέλω να σου πω ότι γνωρίζονται και λίγο πολύ ξέρει ο ένας. Ναι, αλλά τα δεν είναι ισότιμη με τον Σταματόπουλο και την Κατερίνα. Είναι ισότιμη με τον Χρήστο Φερεντίνο. Όταν... Άρα πρέπει να γίνει φίλη με τον Χρήστο. Ναι, αλλά όταν κάθεσαι και τρως μια ώρα στο πάνελ, πρέπει εκεί να υπάρχει χημεία. Αυτό λέμε. Το ίδιο πράγμα λέμε. Άρα πρέπει να βρούμε τη χημεία μας με τον Χρήστο Φερεντίνο. Η υπόλοιπη ομάδα. Η υπόλοιπη ομάδα θα τη βρει εκ των πραγμάτων. Αν οι παρουσιαστές δεθούν, σιγά σιγά θα αρχίσουν να κουμπώσουν και άλλοι πάνω. Εσύ κατάλαβε σήμερα ότι η Σύση. Σε εισαγωγικά καπέλο με τον Χρήστο. Όχι, εγώ κατάλαβα αυτό που πολύ καλά είπε, πολύ σωστά είπε η Ντέπι Κολεμά, ότι είχε μία αγωνία η κοπέλα. Που ήταν φυσιολογική, αλλά είχε μία αγωνία. Λίγο τσίριζε, λίγο καπέλωνε.
Ο Χρήστος σε μένα μου φάνηκε λίγο. Και φαινόταν και με τα χέρια του και πόσο γρήγορα μιλούσε. Αλλά αυτό δεν στον κάνει πολύ συμπαθητικό. Δεν στον κάνει πολύ συμπαθητικό. Ο Χρήστος Κλεοπάτρα είχε άγχος. Αλλά ήταν συμπαθητικό. Το έβγαζε συμπαθητικά. Δηλαδή, σε έκανε να συμπάσχει μαζί του. Δεν σε έβριευε. Ο Χρήστος έχει άγχος γιατί ενώ ξέρει τη τηλεόραση. Δεν ξέρει αυτό το πρωινό. Mm-hmm. Και δεν ξέρω και κατά πόσο και το ήθελε και τόσο. Κυρία Γκολεμά, θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Τι βρήκατε περιττό σε αυτή την εκπομπή? Γιατί μιλάγαμε τόση ώρα για συνωστισμό κλπ. Τι θα κόβατε εσείς από αυτήν την εκπομπή? Είπαμε ότι από την πρώτη μέρα δεν κάνουμε τόσο... Δεν είμαστε σκληροί. Αναλυτικά πράγματα, έτσι. Δηλαδή δεν λέμε ότι οι άνθρωποι είναι άχρηστοι. Mm-hmm. Εγώ δεν το κάνω πλέον στον εγώ τέτοια εποχή. Εννοείται και κανένας μας δεν λέει κάτι τέτοιο, προς Θεού. Δηλαδή είδαμε ένα δείγμα μιας εκπομπής. Για μένα υπάρχει συνωστισμός που δεν διευκολύνει τους ανθρώπους να δείξουν τους ρόλους τους. Αυτό, εκεί πρέπει να προσεχτεί κάτι. Δηλαδή αυτό που έλεγα στην αρχή στην Ελένη, ότι το κέντρο είναι πάρα πολύ φορτωμένο. Ντέπη, θέλω να μιλήσεις λίγο για το πρωινό του Μέγκα. Να. Για πες μου, πώς τους είδες φέτος και εσύ, επειδή τους είχες δει και πέρσι. Ναι. Θέλω να μου πεις αν είδες διαφορές ή αν τους είδες ακόμα καλύτερα πια μαζί. Είναι η ίδια ομάδα. Ναι, και όχι μόνο. Επιτυχημένη ομάδα. Τι όχι και όχι μόνο. Μόνο, έτσι. Θέλω να πω είναι και σύζυγοι και τέλος πάντων οι παρουσιαστές είναι και μαζί. Τους είδα καλύτερους από πέρσι. Τους είδα λίγο πιο σίγουρους. Με την έννοια ότι το ξέρουν αυτό το πράγμα, το έχουν χτίσει. Και ακόμα, Ελένη, αν θες να σου πω κάτι χωρίς να θέλω να σε κολακέψω, γιατί ξέρεις ότι δεν το κάνω αυτό, τους είδα και πιο σίγουρους πολύπους από αυτή τη ζώνη. Αλήθεια, με κολακεύεις. έχουν ένα μείον στην θεαματικότητα. Να ρωτήσω κάτι. Επειδή ρωτούσα την πρώτη μέρα που ξεκίνησα την εκπομπή, έλεγα, θα ήθελα πάρα πολύ να ξέρω. Και η κάθε εκπομπή έχει ένα δικό της πυρήνα, ένα φανατικό κοινό που δεν έχει σημασία. Ένα κοινό που είτε η εκπομπή σου είναι πάρα πολύ καλή, είτε είναι βαρετή σήμερα, γιατί όλοι μας έχουμε τέτοιες μέρες. Υπάρχει ένα κομμάτι κόσμου που δεν σε εγκαταλείπει. Βεβαίως. Είναι εκεί. Αυτό το κομμάτι λοιπόν του κόσμου που έβλεπε στον Α πρωινό πρόγραμμα, προς τα πού πιστεύεις ότι θα πάει? Η τάση του ποια θα είναι? Γιατί στην πορεία που του αρέσει θα κάτσει. Αλλά η τάση του ποια πιστεύεις ότι θα είναι? Νομίζω ότι θα πάει προς τον Αντένα. Νομίζω. Τι σας ενοχλήσετε? Να το δούμε σε καμιά εβδομάδα, έτσι. Γιατί δεν, το νομίζεις δεν αυτό? Δεν είμαι και μάγος, αλλά θεωρώ ότι πιο κοντινός είναι ο Αντέν. Πιο κοντινός στα πρόσωπα ή στο φυσικ του καναλιού? Στο φυσικ του καναλιού. Σας ενοχλεί κάτι στο πρωινό του Μέγκα έντονα? Γιατί ακούμε πολλά και καλά λόγια. Έντονα. Ναι, βεβαίως με ενοχλεί. Με ενοχλεί η πολυλογία του Γιώργου. Με ενοχλεί που ό,τι σκέφτεται το λέει, αυτό που του λέει και η σύζυγός του. Δηλαδή θέλει λίγο μια επεξεργασία. Αυτό όμως είναι και στοιχείο επιτυχίας ο αυθορμητισμός. Ναι, μπορεί να σε καταστρέψει. Ναι, αλλά η ιστορία έδειξε ότι πέρυσι μια χαρά τους πήγε. Εντάξει, εγώ δεν λέω στον Γιώργο να πάψει να είναι αυθόρμητος, εγώ του λέω να βάλει ένα φίλτρο. Mm-hmm. Που όλοι πρέπει στα ζωντανά να βάζουμε. Μα η δουλειά του τηλεκριτικού δεν είναι να κρίνει από την επιτυχία, αλλά από αυτό που βλέπει, έτσι δεν είναι? Δηλαδή η δουλειά του τηλεκριτικού, όπως γενικά του κριτικού, δεν είναι να κρίνει βάσει της επιτυχίας, της αποτυχίας, της εισπρακτικής, της εμπορικής, αλλά βάση του γούστου του, της αισθητικής του και αυτού που βλέπει. Άρα πολύ σωστά. Να σας πω ότι έχω καταλάβει, κύριε Κουτσογιαννόπουλε. Παρακαλώ, κύριε Κουτσογιαννόπουλε. Η δουλειά του τηλεκριτικού είναι χρήσιμη όταν λέει καλά και άχρηστη όταν λέει άχρηστη. Αυτό είναι το μόνο συμπέρασμα που έχω βγάλει αυτά τα 30 χρόνια που κάνω ρεπορτάζ και κριτική στην τηλεόραση. Πήγατε να πείτε και κάτι άλλο, σας ενοχλεί? Πού? Στο πρωινό του Μέγκα. Δεν είμαι και φανατική θεασότης, γι' αυτό και τώρα δεν έχω κάτι ιδιαίτερο να πω. Ντέπη, εάν το ζευγάρι τηλεοπτικά χώριζε, πιστεύεις ότι θα άλλαζε κάτι στο πρόγραμμα όσον αφορά την απήχησή του, τουλάχιστον αν μέχρι πέρσι? Αν χώριζε πού, στο ατηλεοπτικά? Τηλεοπτικά, τηλεοπτικά. Ναι. Προς Θεού, δεν ευχόμαστε ποτέ κάτι. Ναι, κατάλαβα. Δηλαδή, ποιος να μένει όμως? Επέλεξε εσύ, όποιος και να μένει. Ένας από τους δύο. Γιατί κάποια στιγμή φέτος τους είδαμε να ζουν και χώρια. Δηλαδή, κάποια στιγμή έφυγε να γεννήσει, έμεινε μόνος. Ο Γιώργος μετά, ο Γιώργος έπαθε τη σκουλικοειδήριδα, έφυγε, έμεινε ο Ουγγαρέζος.
Ελένη, δεν με έχουν απασχολήσει αυτά τα θέματα. Δεν πει όμως για τηλεόραση γράφεις. Θα κάνω κι εγώ. Ναι, το ξέρω, δίκιο έχεις. Νομίζω ότι η Φέη θα τέριαζε καλύτερα στο πρωινό. Το πρωινό, καλός κακός, έχει δεθεί με θηλυκά, με γυναίκες. Ναι, αλλά παρόλα αυτά. Οι γυναίκες απευθύνεται. Παρόλα αυτά, όμως, θυμάσαι ότι. Ο άντρας έχει πάντα δεύτερο ρόλο. Η επιλογή του Αντένα πρόπερση να βάλει τους δύο άντρες δημοσιογράφους μαζί, Καραμέρο Χαριτάτο. Δεν πήγε καλό. Ναι, ξεκίνησε καλά όμως. Την πρώτη χρονιά πήγε καλά. Ξεκίνησε καλά. Την πρώτη χρονιά, ναι. Τώρα μετά ήταν κάτι διαφορετικό, έχεις δίκιο. Αλλά επειδή η τηλεόραση δεν είναι 100 μέτρα, εσύ το ξέρεις πολύ καλά αυτό, είναι μαραθώνιος. Άρα στην προσπάθεια του μαραθώνιου, αυτό θα το κρίνουμε ως αποτυχία. Εμένα πάντως θυμάμαι ότι ο Γιάννης Λάτσιος μου έλεγε όταν ήμασταν παντρεμένοι: Ελένη μου, όσο σε παίζουν με ίδιο πράγμα με σένα, μη φοβάσαι. Όταν θα σκεφτούν να σε παίξουν με κάτι κόντρα με την εικόνα τη δικιά σου, εκεί να προσέχεις. Διαφημίσεις και επιστρέφεις, Δέπη μου. Σωστός ο Γιάννης.